Συνώνυμο της απώλειας ελέγχου φέρεται να είναι για τους βίαιους άντρες η σταδιακή επιστροφή στην κανονική ζωή στην Ευρώπη που προκάλεσε αύξηση του αριθμού των γυναικοκτονιών, οι οποίες είχαν μειωθεί στη διάρκεια του lockdown. Αν και το ημερολόγιο γράφει 2021, στο τραπέζι των συζητήσεων για έμφυλα ζητήματα στην Ελλάδα, ο όρος γυναικοκτονία θεωρείται ταμπού. Ωστόσο, στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες είχαμε 3 γυναικοκτονίες. Για το θέμα αυτό και την ενδοοικογενειακή βία θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο του Κέντρου Κακοποιημένων Γυναικών Κομωτινής, την κυρία Λιζέτα Λούρτα. Καλησπέρα, κυρία Λούρτα. Καλησπέρα και από εμένα, σε εσάς και στους ακροατές και θεατές σας. Το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν 3 γυναικοκτονίες και πληθώρα καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Γιατί θεωρείτε ότι αυξήθηκαν αυτά τα περιστατικά, και αν η συγκυρία δεν έχει καμία σημασία, αλλά υπήρχαν πάντα τέτοιου είδους περιστατικά, αλλά δεν έφταναν εύκολα οι γυναίκες κυρίως σε καταγγελία? Λοιπόν, όσον αφορά την αύξηση που αναφέρεται, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αύξηση της βίας, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν μελέτες, έτσι, δεν έχουμε μελέτες που να μας λένε πόσο ήταν, πού βρισκόταν η βία παλιότερα ή τώρα. Δεν έχουμε επίσημες μετρήσεις. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες των περιστατικών βίας. Κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στην κοινωνία γύρω από θέματα έμφυλης βίας. Τα αντανακλαστικά της κοινωνίας είναι πιο ενεργά και βλέπουμε ότι γίνεται πια ορατή, γίνονται δημόσιες συζητήσεις γύρω από περιστατικά βίας, επικρατεί στην επικαιρότητα. Ωστόσο, ο αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος και ένας μεγάλος αριθμός να παραμένει και σκοτεινός. Ποια είναι τα σημάδια που μπορεί να αναγνωρίσει μια γυναίκα ότι ξεκινάει η ενδοοικογενειακή βία και πρέπει να προχωρήσει σε καταγγελία πριν είναι αργά? Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η ενδοοικογενειακή βία, που είναι μια μορφή έμφυλης βίας με θύμα τις γυναίκες, έχει πάρα πολλές μορφές. Έχουμε την σωματική βία, την ψυχολογική, την οικονομική, την σεξουαλική και την κοινωνική. Κάθε μία από αυτές έχει ένα εύρος συμπεριφορών. Για παράδειγμα, στη σωματική βία μπορεί να έχουμε ένα απλό σμπρόξιμο ή ένα χαστούκι και να φτάσουμε μέχρι στην ανθρωποκτονία. Στην ψυχολογική βία να έχουμε απειλές και να φτάσουμε μέχρι και την εξύβριση, την υποτίμηση, τον χλεβασμό των ενός άλλου ανθρώπου. Οτιδήποτε από αυτά συναντήσει μια γυναίκα στην καθημερινότητά της μπορεί να το καταγγείλει, και αυτή η καταγγελία δεν έχει να κάνει μόνο με τις αρχές. Το σημαντικό είναι να καταγγείλουμε τη βία μέσα μας, τις συνειδήσεις μας και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη καθημερινότητα στις σχέσεις μας. Δεν καταγγέλουμε την βία προκειμένου να προλάβουμε μια ανθρωποκτονία, αλλά ακριβώς αυτό, για να σταματήσουμε να ζούμε μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον και να έχουμε μια καλύτερη καθημερινότητα. Η βία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κλιμακούμενη? Μπορεί δηλαδή κάποιος, ξεκινώντας χαστουκίζοντας τη σύζυγό του, μετά από ένα διάστημα να φτάσει στον βαρύ ξυλοδερμό ή και τη γυναικοκτονία? Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν κάνουμε λόγο για χαστούκι, έχουμε ήδη βία. Δεν είναι κάτι αθώο το να υπάρχει ένα χαστούκι, και δείχνει ότι υπάρχει μια παγιωμένη νοοτροπία, όπου η ανισότητα μεταξύ των φύλων φαίνεται, και η συμπεριφορά αυτή έχει να κάνει με την προσπάθεια να ασκηθεί εξουσία και έλεγχος του ενός προς τον άλλον. Οπότε, για να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο να υπάρξει ένα χαστούκι, ήδη έχουν υπάρξει και άλλες μορφές βίας. Ψυχολογική, για παράδειγμα. Τώρα, σε αρκετές περιπτώσεις, ναι, είναι δυνατόν να υπάρξει μια κλιμάκωση και από το χαστούκι να φτάσουμε στον ξυλοδερμό και την γυναικοκτονία, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι απαραίτητο να συμβεί για να μας κινητοποιήσει. Στο χαστούκι ακόμα και από πιο πριν, έτσι, πρέπει να κινητοποιηθούμε, γιατί ξέρετε, ένα απλό σμπρόξιμο αρκεί για να αφαιρεθεί η ζωή από έναν άνθρωπο ή να προκληθεί μια σοβαρή σωματική βλάβη και μια αναπηρία. Δεν χρειάζεται να υπάρξει μια κινηματογραφικού τύπου γυναικοκτονία με όπλα και σφαίρες. Εσείς, σαν υπηρεσία, πόσα περιστατικά σας έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα και τι περιπτώσεις αφορούσαν, αν θα ήταν εφικτό βέβαια να μας πείτε?
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο είναι ένας φορέας στον οποίο δεν γίνονται καταγγελίες περιστατικών. Αρμόδιοι φορείς για την καταγγελία περιστατικών βίας είναι η αστυνομία και η εισαγγελία. Στο Συμβουλευτικό Κέντρο απευθύνονται γυναίκες για να λάβουν στήριξη, γυναίκες οι οποίες είναι θύματα έμφυλης βίας, μέσα από τις υπηρεσίες της νομικής, της ψυχολογικής, κοινωνικής και εργασιακής συμβουλευτικής, με δική τους πρωτοβουλία. Και όλες αυτές οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρριτο της συμβουλευτικής. Όσον αφορά τώρα τα νούμερα, θα πω ότι η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητα των Φύλων σε τακτά χρονικά διαστήματα εκδίδει κάποια στατιστικά στοιχεία, στα οποία όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα αναζητήσει. Αυτά. Ποια είναι η συμβουλή που θα δίνετε εσείς στις γυναίκες? Η συμβουλή που έχουμε να δώσουμε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου ανοχή στη βία, οποιασδήποτε μορφής. Ότι υπάρχουν πια υπηρεσίες, συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες και τηλεφωνική γραμμή 15900, στην οποία οι γυναίκες μπορούν να απευθυνθούν, και οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι υπάρχει κάποια παραβίαση προς αυτές, να απευθυνθούν, να ζητήσουν τη στήριξή μας, και εμείς με τη σειρά μας να τις ακούσουμε, να δούμε τι χρειάζονται, να παρέμβουμε όπου χρειάζονται, έτσι ώστε να υποστηριχθούν και να σταματήσει ο κύκλος της βίας, τη βία την οποία βιώνουν στην καθημερινότητά τους, ανεξάρτητα από το αν τελικά θα φτάσει να γίνει μια καταγγελία ή όχι. Καταγγελία εννοώ στις αρχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ με τη σειρά μου. Καλό σας βράδυ, κυρία Λούρτα.